Τώρα πια βγαίνω από το σπίτι με το πιτζαμάκι μου σε μια τσαντούλα. Ξέρεις, με την οδοντό κρεμά μου και την οδοντό βουρτσά μου. Και είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Τα πάντα έχουν κατάσταση και δεν έχουν κάνει τίποτα. Ήρθε η καταγγελία ότι πρέπει να δεσμεύεται ατόφιος ο μισθός που παίρνω από τον Αντένα. Έχετε υπόψη σας ότι εγώ εδώ πρώτα απ' όλα ήρθα για να κάνω ένα φιλανθρωπικό έργο. Πρώτο φιλανθρωπικό είναι στον εαυτό μου. Που δεν τον παίρνω να τον σκοτώσω για να μην τον έχουν να τον βλέπουν όλοι γύρω-γύρω και να τον εκμεταλλεύονται. Γιατί τελικά είναι μια στιγνή εκμετάλλευση αυτό που γίνεται μαζί μου. Ξαφνικά κυνηγάνε τον Καβαλά, ο οποίος επί 32 χρόνια ως γελίος ηλίθιος επένδυε σε αυτή τη χώρα. Και οι αποδείξεις υπάρχουν γιατί είναι από τα κτίρια που έχω. Εγώ δεν έφυγα ποτέ, δεν έκανα τίποτα. Βλακωδός βέβαια τώρα. Η χώρα μου μπορεί να με κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ασχολείται με μένα τα 3 τελευταία χρόνια και όχι τα 30 πριν που της έδινα χρήματα. Δεν καταλαβαίνω αυτοί που τα λένε αυτά και με συλλαμβάνουν κάθε τόσο. Τα 300 άτομα που είχα στην εταιρεία, εκ των οποίων βέβαια τα 50 ήταν τέρατα και έπρεπε αυτοί να είναι στη θέση μου και στη φυλακή γιατί με κλέβανε. Αλλά οι υπόλοιποι ήταν ήλωτες, δουλεύανε πάρα πολύ. Φυσικά και έχουν γίνει και καταγγελίες για αυτό το πράγμα. Εγώ το καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αιμονή. Αν θεωρούν ότι πρέπει να πάω φυλακή, κανένα πρόβλημα. Θα πάω σε μια φυλακή, θα ηρεμώ και θα τελειώνει. Θέλουν το Καβαλά να τον ξεσκίζουν. Είτε πάω φυλακή είτε όχι για να κλείσουμε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, τα κτίρια που τους δίνω, δεν θα αξίζουν τίποτα. Εγώ θα είμαι στη φυλακή, θα περνάω καλά, να είστε σίγουροι γιατί και εκεί πέρασα καλά και θα ξαναπερνάω καλά. Με τον εαυτό μου εννοώ, όχι ότι οι παροχές ήταν, αλλά αυτοί θα περνάνε δραματικά. Γιατί αυτά τα κτίρια που τους έδιναν των εκατομμυρίων, που δεν θα στοιχίζουν ούτε 50.000 ευρώ, δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνουν. Δεν θα έχουν ούτε να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια τους για τις επόμενες εκλογές ως καραγκιόζητες που είναι. Παιδιά, πόσο δίκιο έχει. Πάρα πολύ δίκιο, παιδιά. Δίκιο έχει. Είναι, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Ο άνθρωπος προφανώς έπεσε έξω όπως πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες από την κρίση. Πολλοί. Και το έχω πει ότι μπορεί να κάνουμε πλάκα με το Λάκη, αλλά σε αυτά είμαι απόλυτα μαζί του. Λοιπόν, και τι λέει τώρα, ότι έδινε τα κτίρια του, το κτίριο, επειδή το περνάω κάθε μέρα την Αττική εδώ και το βλέπω τεράστιο. Αυτό είχε εκατομμύρια. Δεν είχαν τους μηχανισμούς να το πάρουν, να το πάρει το κράτος και να πει το οδημεύω, το παίρνω, το πουλάω και βγάζω κάποια εκατομμύρια για να ξεχρεώσω το χρωστάω ο κύριος Καβαλάς. Και είναι ακόμα εκεί. Και απαξιώνεται το κτίριο. Και έχει δίκιο. Εκεί που άκουσε εκατομμύρια, θα έχει τώρα κάποιες χιλιάδες ευρώ. Απαξιώνεται. Γιατί το κράτος έχει την ικανότητα να πάρει τα κτίρια, την περιοχή, τα περιουσιακά στοιχεία. Τους έδωσε και το κτίριο αυτό και τη βίλα στη Μύκονο. Δεν το παίρνουνε. Γιατί ρε παιδί μου, εάν χρωστά. Δηλαδή, γιατί δεν παίρνουν το κτίριο, το πουλήσουν που είναι πολύ περισσότερα τα. Εάν έχει πει σε πτώχευση, οτιδήποτε παίρνει ω στο όνομά σου, θα παίρνει κατευθείαν τα δεσμευτικά. Ναι, γιατί λέω, υπάρχει ο μηχανισμό να πάρει το μισθό και δεν υπάρχει ο μηχανισμό να πουλήσει το κτίριο που είναι πολλά τα λεφτά. Ο ίδιο έχει αναζητήσει να πούμε την Περιφερειάρχη. Το θυμάμαι που το έχει πει πρόσφατα σε συνέντευξη. Έχει αναζητήσει την Περιφερειάρχη και του έχουν αρνηθεί στο τηλέφωνο και του λένε ότι έχει πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορεί να δεχτεί τηλεφώνημα και συζήτηση. Πάντω έχει δίκιο και καλά του είπε και καραγκιόζε και εγώ προσυπογράφω όλα αυτά που λέω. Γιατί εδώ βλέπουμε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, παιδιά. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Παίρνουν όλα τα λεφτά, πώ ζει. Δηλαδή κάνει μια δουλειά και του παίρνουν όλο το μισθό αυτομάτω. Και η σύψη γίνεται για ένα διαδικαστικό τυπικό ή υπάρχει περίπτωση να τον κρατήσουν μέσα. Δηλαδή γιατί δεν είναι τυπικό. Με μια δοντά που δεν πάει μέσα. Γιατί έμαθα κάτι. Όχι, εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε τώρα, παιδιά. Ότι η χώρα καταστράφηκε. Φαίνεται και από αυτέ τι κινήσει έναντι του Καβαλά. Εγώ που το γνωρίζω είναι μια προσωπικότητα πάρα πολύ δυνατή. Για να είναι ένα χρυσορυχείο αυτό ο τύπο. Δηλαδή μου έβαλε στο Καβαλά τώρα φυλακή 1,5-2 χρόνια. Ενώ έξω αν τον είχε, θα σου είχε αποφέρει κέρδο τα τριπλάσια που τον έβαλε. Δεν είναι ακριβώ έτσι, γιατί υπάρχει και κανόνα και νομοθεσία κτλ. Και αν έπρεπε να μπει φυλακή, γιατί δεν είναι διαφορετικό. Ότι χρωστάει ο Ρωμανό, χρωστάει η Ελλάδα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, ρε Θανάση. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που του είχε πει πάρτε τα περιουσιακά μου στοιχεία για να ρεφάρουμε, το κράτο του ήταν ανίκαρο να τα πάρει. Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ είπα και το δεύτερο, σου προτείνω δεύτερο Γιώργο, να εκμεταλλευτεί αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το καταλαβαίνω. Να σου πω, Θανάση, τώρα μια που τελειώσει.